Καλησπέρα συνάδελφοι. Βρισκόμαστε πάλι εδώ πέρα σήμερα, φοιτητικοί σύλλογοι, εργαζόμενοι, άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Διαδηλώνουμε ακόμα μια φορά κατά καλό καιρό απέναντι στην κυβέρνηση που, όπως και όλες οι προηγούμενες, φέρνουν ακόμα ένα νομοσχέδιο για τις σπουδές μας. Ένα νομοσχέδιο που, όπως αρέσκονται να λένε, είναι για το καλό μας. Για το καλό μας η μείωση της χρηματοδότησης, για το καλό μας να μπουν επιχειρήσεις και να κάνουν business στις σχολές μας, για το καλό μας να μειωθεί η φοιτητική μέρημνα, για το καλό μας η αριστεία και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Ας απαντήσουν λοιπόν την αλήθεια οι ίδιοι φοιτητές. Να μας πούν τι είναι το καλό μας οι φοιτητές της οδοντιατρικής που κάθε μέρα βάζουν υπέροχα ποσά από την τσέπη τους για εξοπλισμό, για αναλώσιμα, επειδή στη σχολή έχουν μπει ήδη επιχειρήσεις και επειδή άμα δεν παίρνουν υπέροχα από τους χέρια από αυτό, δεν δίνουν εξοπλισμό. Ας μας πούνε τι σημαίνει αναβάθμιση των σπουδών τους οι φοιτητές της σχολής ιατρικής, οι οποίοι από τον Σεπτέμβρη θα έχουν ένα προπτυχιακό πρόγραμμα με προπτυχιακό με δίδακτρα, το οποίο θα έρθετε να παίρνει τον εξοπλισμό τους και να δούμε τότε πώς θα ανταγωνίζουν τους υπόλοιπους. Ας μας πούνε τι σημαίνει αριστεία, όλα τα παιδιά που καταφέρανε και γράψανε χιλιάδες μόρια για να μπορέσουν να περάσουν τη σχολή της επιλογής τους κάτω από αντίξωες συνθήκες, χωρίς να μπορέσουν να πάρουν την απαραίτητη γνώση από το σχολείο. Εμείς ξέρουμε καλά ποιες είναι οι ανάγκες μας. Οι ανάγκες των φοιτητών ήταν και είναι στον αντίποδα όσων θέλουν να φέρουν. Οι ανάγκες των φοιτητών συγκρούν αύξηση της χρηματοδότησης. Γιατί σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αναβαθμισμένο επιστημονικό αντικείμενο, το οποίο ενσωματώνει όλη την υλικοτεχνική εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή συζητάμε εν έτη 2022 να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να σπουδάσουμε όπως έχουμε ανάγκη. Αυτό σημαίνει μέλη ΔΕΠ, σημαίνει αύξηση του προσωπικού, σημαίνει να έχουμε υλικοτεχνικό εξοπλισμό στα εργαστήρια, σημαίνει να μπορέσουμε να σπουδάσουμε όπως έχουμε ανάγκη στο κάτω-κάτω της γραφής. Δεν σταματάμε. Όλο το προηγούμενο διάστημα δώσαμε πάρα πολλές μάχες. Στις σχολές υγείας αλλά και συνολικά δώσαμε μάχες για να επιστρέψουμε στις σχολές μας. Τα καταφέραμε. Δώσαμε μάχες για να μπορέσουμε να έχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας. Τα καταφέραμε, το παλέψαμε. Δώσαμε μάχες για να μπορέσουν να προσληφθούν το απαραίτητο προσωπικό. Καταφέραμε να έχουμε κατακτήσεις. Δώσαμε μάχη για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το επιστημονικό μας αντικείμενο και το πρόγραμμα σπουδών μας. Πήραμε δεσμεύσεις, πήραμε κατακτήσεις, κάναμε κινητοποιήσεις σε όλες τις σχολές υγείας και δεν κάνουμε βήμα πίσω. Αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Γιατί συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή έχουμε δύο δρόμους μπροστά μας. Έχουμε τον δρόμο της υποταγής, τον δρόμο της απεσιοδοξίας και της ανακοχής, αν θέλετε, με αυτή την πολιτική που ασκείται. Και απ' την άλλη έχουμε τον επιθετικό δρόμο. Το δρόμο της προβολής των αναγκών μας, των δικαιωμάτων μας, όλων αυτών των οποίων οι φοιτητές μπορούν να έχουν σήμερα. Ξανασυζητάμε και λέμε εδώ πέρα. Αν η κυβέρνηση ήθελε να ακούσει τους φοιτητές, έπρεπε όλο το προηγούμενο διάστημα να έχει ακούσει αυτά τα οποία ζητάγαμε. Για τα οποία έκλεινε τα αυτιά της. Δεν θα μας πέταγε έξω από το διάλογο, αν ήθελε λοιπόν οι φοιτητές να μπορέσουν να διεκδικήσουν και να ακούσουν τη γνώμη τους. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα λοιπόν και το διαλαλούμε σε κάθε τόνο. Έχουμε περάσει πολλά. Έχουμε δώσει πολλές μάχες, αλλά τις σπουδές μας, τη ζωή μας και την εκπαίδευσή μας δεν θα τα διαπραγματευτούμε. Έχουμε καταφέρει να περάσουμε σχολές της επιλογής μας. Έχουμε καταφέρει να δώσουμε μάχη και θα καταφέρουμε να βγούμε εργαζόμενοι οι οποίοι θα έχουν πάρει όλη τη γνώση την οποία αξίζουν και μπορούν να πάρουμε βάση στις σύγχρονες εξελίξεις. Συνεχίζουμε, θα γίνουμε πιο πολύ, θα μας βρούνε μπροστά τους, όποτε και να φέρουν το νομοσχέδιο ξανά, θα μείνει στα χαρτιά, θα είμαστε εδώ πέρα ακόμα και 15 Αύγουστο να το φέρουμε, να το πούμε έτσι. Και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας δυναμικά, όλοι μαζί, μαζί με τους εργαζόμενους, τους μελλοντικούς συναδέλφους μας, τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, τα μέλη ΔΕΠ, όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα για τις σύγχρονες ανάγκες μας.